Καλησπέρα από το Web TV του Athens Bars. Είμαστε εδώ και ετοιμαζόμαστε να πάρουμε συνέντευξη από τη Βασιλική Ανδρίτσου. Έχει χιλιοϋποθεί από τα μέσα, έχουμε ακούσει για τους βασιλιάδες, για το στούντιο Άτα, για την παραγωγή, πρωταγωνιστές από τους βασιλιάδες να λένε την άποψή τους, ότι τους χρωστάνε χρήματα. Αυτή τη στιγμή τώρα, τι συμβαίνει ακριβώς? Υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες, είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Υπάρχουν κάποιες οικονομικές εκκρεμότητες με το σύριαλ βασιλιάδες, οι οποίες δεν έχουν λυθεί ακόμα. Και θα λυθούν μέσα από τη νομική οδό, σιγά σιγά, είμαστε ήδη στις διαδικασίες. Πολιτισμένα και ήρεμα, κάποια στιγμή θα λυθούν και θα βρούμε το δρόμο μας και ένα διακανονισμό, τέλος πάντων, να κάνουμε για όσον αφορά σε αυτό το σύριο. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης. Αυτό που συμβαίνει με τους βασιλιάδες, εσύ το έχεις βιώσει κιόλας. Η τηλεόραση, η ιδιωτική τηλεόραση, είναι μια μεγάλη επιχείρηση στην Ελλάδα το 2013. Όπως όλες, οι περισσότερες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα πληγούνται, έτσι και η τηλεόραση. Εγώ είμαι αισιόδοξη και πιστεύω ότι όσον ούπο θα βρεθεί μια ισορροπία όσον αφορά την ιδιωτική τηλεόραση, την οποία υπεραγαπώ και με έχει θρέψει και έχω κάνει αρκετές δουλειές αυτή τέλος πάντων και θέλω να συνεχίσω να κάνω. Δεν μπορώ να είμαι, ξέρεις, ονειροπόλα και να σκέφτομαι ότι θα γίνουν τα πράγματα έτσι όπως ήταν παλιά, αλλά πιστεύω, γιατί υπάρχει πρόθεση από όλους και από τη μεριά των εργαζομένων και από τη μεριά των καναλιών, να μπουν τα πράγματα σε κάποια γράδα και να βρούμε κάποιες ισορροπίες. Πιστεύεις ότι οι Τούρκοι και σειρές μπορεί να φταίνουν για όλη αυτή την κατάσταση? Πλάκα μου κάνεις τώρα. Δεν το περίμενα να μου κάνεις αυτή την ερώτηση. Τι είναι αυτές οι Τούρκοι και σειρές? Οι Τούρκοι σειρές είναι μία μόδα. Ενώ που δεν γίνονται πλέον ελληνικές παραγωγές. Οι Τούρκοι σειρές είναι μία μόδα, όπως ήταν κάποτε οι Βραζιλιάνικες σειρές. Τώρα είναι οι Τούρκοι σειρές. Είναι μία μόδα, ένα πιο φτηνό προϊόν. Το οποίο πετυχαίνει στην Ελλάδα γιατί έχει θεματικότητα και αυτό δεν μπορεί να το αποφυγηθεί κανένας. Τη στιγμή που βλέπουμε τα νούμερα, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα γι' αυτό. Λοιπόν, είναι καλογυρισμένες σειρές, καλοποσεγμένες σειρές. Οι Τούρκοι έχουν ένα πολύ καλό μάρκετινγκ στην αγορά, προφανώς. Τις πουλάνε προς τα έξω, τις αγοράζουν. Δεν είμαστε η μόνη χώρα που παίζουν τουρκικές σειρές. Δεν είναι το ότι ήρθαν οι Τούρκοι σειρές και διώξαν τα ελληνικά σύρια. Το ότι δεν μπορούν να γίνουν πολλές ελληνικές παραγωγές. Διότι είναι πολύ πιο ακριβές από να νοικιάσεις μια τουρκική σειρά και να παίζει. Εννοείται αυτό. Εξού και υπάρχουν τα τουρκικά σειρά τα οποία υπάρχουν επειδή πουλάνε. Επειδή τα βλέπει ο κόσμος. Αυτό είναι όλο μια αλυσίδα. Θα βαρεθεί κάποια στιγμή ο κόσμος να τα βλέπει, θα περάσουμε σε άλλη εθνικότητα. Καταλαβες. Γιατί κάνουμε ολόκληρο θέμα για τα τουρκικά ή για οτιδήποτε έχει. Ειδικά για τα τουρκικά, έχουμε έναν μένους με την Τουρκία, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μάλλον ξέρω για ποιο λόγο, αλλά δεν με ενδιαφέρει, δεν με αγγίζει εμένα αυτός ο λόγος. Και ποτέ δεν σχολιάσαμε μια αμερικάνικη σειρά που παίζεται τα τελευταία 25-30 χρόνια, τολμώ να πω, κάθε μέρα, κάθε Σαββατοκυριακό και τελειώνει ο κύκλος και ξανά από την αρχή και τα είδαμε 10 κύκλοι και ξανά αυτή, τα φιλαράκια λοιπόν. Κανένας δεν είπε τίποτα για τα φιλαράκια. Κανένας δεν είπε τίποτα για τα κανάλια που δεν έχουν καμία ελληνική σειρά και έχουν μόνο αμερικάνικες σειρές και προβάλλουν. Επειδή είναι αμερικάνικες, δεν το δέχομαι εγώ αυτό το πράγμα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να είναι τουρκικά, είναι πορτογαλέζικα, είναι ουγγρικά. Εμένα με ενδιαφέρει να μπούμε σε μία σειρά και να γίνονται περισσότερες ελληνικές παραγωγές, να δουλεύει ο κόσμος της τηλεόρασης. Αυτό με ενδιαφέρει. Και δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα άλλο για την Τουρκιά και για όλο αυτό το μεγάλο σύννεφο που είναι από πάνω. Πάντως, σε περίπτωση, λόγω της περίοδου που διανύουμε, σε περίπτωση που σου γινόταν κάποια πρόταση να συμμετέχει σε ένα τουρκικό σύνολο. Τουρκία θα μπορούσε να μου γίνει πρόταση, αν θέλει, ας πούμε, από το εξωτερικό να μου γίνει κάποια πρόταση. Μόνο την Τουρκία, Ιταλία, τέτοιο, πώς το λένε, μεσογειακό. Θα συμμετείχε, πώς θα το σκεφτώ. Θα συμμετείχα φυσικά. Θα θυμάμαι, ήταν μια δουλειά που με ενδιαφέρε και ένα όρο που μου άρεσε. Είναι τι με νοιάζει από ποια χώρα είναι και θα μπορούσα να οπουδήποτε. Επαναλαμβάνω, αν ας πούμε προτείναν από την Αμερική, θα ήταν τελείως διαφορετική η αντιμετώπιση. Το λέω, κάποιοι οι Έλληνες παίζουν σε αυτά τα σύνδια και είναι λίγο άπειρο. Γιατί ο Γιώργος παίζει μια Αμερικάνικη εταιρεία, δεν είπαμε κάτι. Επειδή ας πούμε η Κιλίνη παίζει σε ένα γλυκό σύνδια και κάνει και επιτυχία και είναι και πάρα πολύ καλή, τι μας πειράζει δηλαδή, είναι τουρκικό.
Λοιπόν, εγώ σε αυτό το παιχνίδι δεν θέλω να μπλέξω, δεν με αφορά δηλαδή αυτό το παιχνίδι. Παραλαμβάνω ότι με ενδιαφέρει να γίνονται ελληνικές δουλειές. Δεν θα μου γίνει καμία πρόταση από το εξωτερικό, αλλά αν μου γινόταν ποτέ, μόνο από το Ιγύρια θα μου γινόταν. Για τους προφανείς λόγους του μελαχρινού, της μελαχρινής ομορφιάς μου. Από την αρχή της καριέρας σου, έχουμε δει να ενσαρκώνεις και στην τηλεόραση και στο θέατρο κωμικούς ρόλους. Θα ήθελες ποτέ να ενσαρκώσεις κάποιο δραματικό, είτε τηλεόραση είτε θέατρο? Έχω παίξει στο, όχι αμυγός δραματικό, αλλά αρκετές παραστάσεις που έχω παίξει στο θέατρο. Είναι ένα κράμα μεταξύ κωμωδίας και δράματος. Και αυτή η παράσταση που κάνουμε εδώ έχει έτσι ένα, στο τέλος ένα δραματικό έτσι, γύρισμα. Αυτά τα έργα με ενδιαφέρουν εμένα πιο πολύ, τα αυτά που τα έχουν όλα. Μ' αρέσουν και οι φάρσες και οι αμυγός κωμωδίες. Δεν έχω κάνει αμυγός δράμα, η αλήθεια είναι. Δεν έχει τύχει, δεν μου έχουν προτείνει, μπορεί να μην προτείνουν και ποτέ. Άμα το θελήσω πάρα πολύ, θα το κάνω κάποια στιγμή, ελπίζω. Μέχρι στιγμής είμαι πολύ ευχαριστημένη από τις δουλειές που έχω κάνει και δεν μ' αρέσει να είμαι αγνώμων, δηλαδή να κάνω μια δουλειά και να λέω, αχ, θα ήθελα να κάνω μια άλλη. Κάνε την άλλη φυσικά. Τι κάνεις αυτή. Καταλαβαίνεις. Για να κάνω αυτή υπάρχει κάποιος λόγος και μ' αρέσει κιόλας. Ξεχωρίζεις κάποια από τις δουλειές που έχεις συμμετάσχει, είτε στην τηλεόραση είτε στο θέατρο? Κοίταξε, δεν ξεχωρίζω ακριβώς, απλά αυτή τώρα που παίζω, επειδή τη διανύω και είμαι στην κατάσταση παραγωγής, είναι η αγαπημένη δουλειά. Αλλά για το λόγο το ότι είναι κοντά μου αυτή η γυναίκα, αυτός ο ρόλος, αυτή η παράσταση και μόνο για αυτό το λόγο. Γενικά δεν ξεχωρίζω. Πιστεύω ότι η κάθε δουλειά μου έχει δώσει κάτι είτε σε επαγγελματικό επίπεδο, είτε σε προσωπικό. Και οπότε είμαι πολύ ευγνώμων για όλες τις δουλειές που έχω κάνει. Επίσης, έχουμε δει να συνεργάζεσαι με μεγάλα ονόματα του χώρου, με γνωστούς ηθοποιούς όπως ο Κώστας Βουτσάς στον Ακάλυπτο ή Μάρθα Καραγιάννη στους Βασιλιάδες. Υπάρχει κάποιος που δεν έχει συνεργαστεί και θα ήθελες? Ο Βέγκος. Κοίταξε να σου πω. Εγώ, επειδή έκανα το κόκκινο δωμάτιο, γιατί εκεί περάσανε όλοι, από όλους τους χώρους. Από ηθοποιοί, τραγουδιστές, μοντέλα, σκηνοθέτες, ποδοσφαιριστές, δηλαδή ούτε θυμάμαι. Ήρθαν όλοι. Οι παλιοί, καινούργοι, νέοι, ξεκινούσαν. Ήταν μια τρομερή εμπειρία για μένα το κόκκινο δωμάτιο. Ο μόνος που δεν ήρθε, δεν ξέρω αν είχε γίνει και πρόταση, δεν θυμάμαι. Νομίζω όχι. Αλλά θα ήθελα, ήταν ο Βέγκος. Που θα ήθελα πάρα πολύ να δουλέψω μαζί του. Όπως και πολλοί παλιοί που δεν τους πρόλαβα καν. Δηλαδή με το δείχνω στο επάγγελμα. Τώρα από εκεί πέρα όλοι. Εγώ δεν έχω ταμπού και τέτοια να λέω. Δεν δουλεύω με αυτόν. Είμαι όλοι δουλεύω. Και ελπίζω να γίνουν τα πράγματα έτσι να τα βλέπω. Αυτή είναι η ζωή αυτά. Πέρυσι σε είδαμε σε κάτι διαφορετικό. Σε μια μουσικοθεατρική παράσταση στο Σαμών. Με τη Σοφία τη Βογιατζάκη, που ξέρω ότι σας συνδέει και μια στενή φιλία. Το ξέρω, όλα τα ξέρω εγώ. Όλα τα ξέρει το Athens Bars. Έτσι είναι. Με τον Στέλιο Ντεουσανάκη, με τον Γιώργο τον Ολοπογιάννη. Η οποία μάλιστα παράσταση πήγε πάρα πολύ καλά. Θα ξαναέκανες κάτι παρόμοιο? Οπωσδήποτε. Ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Και μ' άρεσε που και σε αυτό το χώρο το συγκεκριμένο, έτσι όπως έχουν φτιάξει τα παιδιά το μαγαζί και αυτή η ατμόσφαιρα που έχει και αυτή η ενέργεια που έχει. Οπωσδήποτε θα ξανά έκανα κάτι με τον Παντελή του Καναράκη. Εννοείται, που ήταν δική του η παράσταση, τα κείμενα και τη σκηνοθεσία και φωτογραφίες. Με τη Σοφία δεν το συζητώ όποτε του χέρι, δηλαδή κάθε χρόνο κάτι γίνεται και κάνουμε μαζί. Αλλά τέτοιου είδους δουλειά, δηλαδή που είναι μπλεγμένο λίγο έτσι, σάτυρα, λίγο τραγούδι, λίγο θεατρικότητα και όλα αυτά σε ένα ωραίο μαγαζί, σε ένα ωραίο stage που να το σηκώνει φυσικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το ξεκίνησα πέρυσι και έχω σκοπό να όπου βρίσκω ευκαιρία να γίνεται. Μιας και ανέφερα τη Σοφία τη Βογιατζάκη, η οποία έχει δώσει και σε εμάς εδώ συνέντευξη στο Athens Bars, διατηρείς επαφές με ανθρώπους του χώρου ή είναι με εκτός οι φιλίες σου? Είναι εντός οι περισσότερες. Έχω και κάποιες εκτός, αλλά οι περισσότερες είναι εντός. Είναι κάποιοι άνθρωποι που μέσα στα χρόνια που τους ξέρω, είναι σταθερές αξίες στη ζωή μου και ξέρεις, οι φιλίες γίνονται από μόνος τους. Δεν είναι άμα τις διηγήσεις μια φιλία. Και επειδή στο δικό μας επάγγελμα κάθε 6 μήνες, 3 με 6 μήνες αλλάζουμε και συνεργάτες, είναι αναπόφευκτο να κάνεις καλή παρέα με κάποιους και μετά όμως να περνάνε τα χρόνια και να μην κρατάς
επαφή, όμως υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να μην κρατάς επαφή καθημερινή, αλλά όταν θα ξαναβρεθείς είναι σαν να μην έχεις χαθεί. Γιατί είναι, έχεις χημία, αλλά δεν ξέρω πόσους φίλους να έχεις. Να έχεις, ξέρω εγώ, πόσο, 80 φίλους γίνεται, δεν γίνεται. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι με έχουν διαλέξει και τους έχω διαλέξει, ενώ έτσι τα έφερε η ζωή και μείναμε και γίναμε φίλοι. Αλλά το έδειξε η ζωή καθημερινό, ο χρόνος το έδειξε. Κατάλαβες. Εμένα μου αρέσει να αφήνω το χρόνο να μιλάει σε όλα τα θέματα. Γιατί αυτό τα δείχνει όλα. Ό,τι και να λέω εγώ, ό,τι και να χτυπιέμαι, ό,τι και να κάνω την αγάπη, ο χρόνος θα δείξει για τα πάντα. Οπότε η Σοφία είναι για μένα σαν αδερφή μου καταρχάς. Δεν είναι απλή φίλη. Είμαστε πάρα πολλά χρόνια φίλες και την αγαπάω πάρα πολύ και με αγαπάει πάρα πολύ και αυτό είναι ανεκτήμητο και δεν πρέπει να χαλάσει ποτέ. Τώρα τελευταία, μαθαίνουμε για μία ενασχόλησή σου και εκτός του καλλιτεχνικού χώρου. Θέλεις να μας πεις λίγα λόγια γι' αυτό. Ο άντρας μου καταρχάς η ενασχόληση. Εγώ είμαι ως στήριγμα. Ο άντρας μου μαζί με μία φίλη μας ηθοποιό, τη Χρύσα την Κλούβα, ανοίξανε μία ταβέρνα στην Άνω Γλυφάδα, λέγεται το Αρχομάνι. Είναι μια προσπάθεια που κάνουμε έτσι να είναι λίγο εκτός χώρου. Υπήρχε ούτως άλλος ο χώρος, ήταν του πατέρα της Χρύσας η ταβέρνα και γενικά είναι γνωστή ταβέρνα στην περιοχή. Και είναι μια προσπάθεια που κάνουμε έτσι να ξεφύγουμε λίγο και από τη δουλειά που έχουμε. Επειδή ούτως άλλος στην τηλεόραση και ο άντρας μου στην τηλεόραση δουλεύει, η τηλεόραση περνάει δύσκολα όπως είπαμε πριν. Και ήταν κάτι το οποίο... το θέλαμε με την έννοια ότι μας άρεσε που συνεργαζόμαστε με τη Χρύσα. Οπότε είναι πολύ ωραία εμπειρία. Εγώ έχω πάει, έχω δουλέψει εκεί. Θέλω να πω, έχω σερβιρεί, έχω κάνει τα πάντα, όλα τα πόστα. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ γενικώς. Και πάντα ήθελα να έχω και μια δουλειά εκτός χώρου, αν μπορούσα να υπάρχει ένα μαγαζί, κάτι εκτός χώρου. Για λίγο έτσι τη διαφορετικότητα που λέμε. Λοιπόν, είναι στην Άνω Γλυφάδα, Αρχομάνι λέγεται. Τραγουδάει η πεθερά μου εκεί, εξαιρετικά. Είναι πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια. Και έχει πάρα πολύ ωραίους μεσέδες και φιλοξενία. Και θα χαρούμε να σας δούμε όποτε θέλετε. Θέλεις να μας πεις μέχρι πότε θα παίζετε, για πόσο καιρό ακόμα, αν θα έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε. Λοιπόν, στην Αθήνα, έχουμε ξεκινήσει από περιοδία, όπως είπες και εσύ πριν, έχουμε πάει σε όλη την Ελλάδα, όλο το χειμώνα. Εδώ στην Αθήνα παίζουμε μέχρι την Κυριακή των Βαΐων, στο Θέατρο Ηλίσια, Τετάρτη με Κυριακή. Και μετά το Πάσχα, ξεκινάμε πάλι το ταξίδι μας στην Ελλάδα, σε μέρη που δεν έχουμε πάει, σε νησιά και σε διάφορα άλλα μέρη που δεν έχουμε πάει και θα φτάσει και μέχρι και καλοκαίρι. Γράφει σε 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Τι έπιασε ένα μου λες? Άσε μας καημένοι. Καημένο. Να. Ένας άνθρωπος που σκάει μύτη στην εκκλησία. Με αυτό τον ηθικό σαλατέρνα. Τον ηθικό? Ναι. Είναι θεϊκό? Βγαίνει. Ας με πυροβολήσει κάποιος, να ησυχάσω. Άκου τι φωνάζει. Πάρτα να μην στα χρωστάω. Λίθια. Απαπαπαπαπαπαπαπα η μέση μου. Ακούσε ένα κλικ και ένα κρακ. Ναι, τι λες τώρα. Τα νεύρα μου. Μη φωνάζει που μέσα πίσω. Απ' την άλλη, φωνάζει απ' την άλλη. Η βλαχιά είναι σαν την κατσαρίδα. Αντέχεις το χρόνο. Με λες απ' έξω βλάχα. Κιόλας, Ροξάν. Γιώργο. Έλα. Θυμάσαι την Πινελή και σου είχα ρίξει τότε στο μευτήριο. Πριν 2 ώρες, μπουκάρανε μέσα 2 ληστές, μας δέσαν, μας πετάξανε εδώ κάτω και τώρα να πάνω και αδειάζω το σπίτι. Βοήθεια, χριστιανή, βοήθεια! Τα παιδιά θα έρθουν στις 8. Ομηρία. Ληστεία. Κωμωδία. Σκοτάδι.
Τα παιδιά είναι μέσα. Το νέο έργο των Αλέξανδρο Βίρκα και Δημήτρη Αποστόλου μας λέει χαμογελαστά ψυχραιμία, γιατί ό,τι κι αν γίνει... Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Τα παιδιά θα έρθουν στις 8. Τα παιδιά θα έρθουν στις 8. Με τη Βασιλική Ανδρίτσου και τον Αλέξανδρο Ρίγα. Χριστέ μου, γιατί να μην είμαι σαν την Εύα Μπράουν, που παντρεύτηκε τον Χίτλερ και μετά αυτοκτόνησε ο Χίτλερ. Τελεία. Γεια σας, είμαι η Βασιλική Ανδρίτσου και βλέπετε το web TV του athensbars.gr.